26 δεμάτια και κοινά από την Καλυθέα και είμαστε έτοιμοι. Όπως ξέρετε, η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στον αγώνα κατά της παιδικής κακοποίησης που κάνουμε. Με ευρωβλέπουμε στα highlights, με ταυτόχρονα αριστερό κροσέ από τον Χριστοδούλη πάνω στον Ζαρνό που κατσίλιανε. Νικητής της πρώτης μάχης και απόψε, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση βουλευτών, κόκκινη γωνία, Κυριάκος Χριστοδούλου. Muay Thai. Ανερχόμενοι και οι δύο, πολλά υποσχόμενοι. Νικητής του αγώνα, μπλε γωνία, Κωνσταντίνος Σαρκίρης. Του έδιναν 3 μήνες ζωής μόνο. Προσλήθηκε από μια σπανιότατη ασθένεια, μόνο 600 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν προσβληθεί από αυτή την ασθένεια. Κατάφερε όχι μόνο να επιζήσει και συνέχισε να κυνηγάει τα όνειρά του και να τα κάνει πραγματικότητα, και αφού ήθελε να γίνει πρωταθλητής, το κατάφερε. Ο Δημήτρης, ο Παπαργύρης, παρακαλώ. Είναι για μας μεγάλη χαρά πάντα να αποτρέπουμε μέσα στο γυμναστήριο να αγωνίζεται, και όχι μόνο στο γυμναστήριο. Κύριε Δημήτρη, και πολλά δείχνω περπατήματα από τον πάτο σας. Βλέπω να θυμάμαι και τις νίκες όλοι από τον πάτο. Θα περάμε την τέτοια ζήμα εμπολή. Θα περάμε τον κατακούλη, τι είναι εδώ. Δικότα. Ναι, και τελικά δίνεται το stop ύστερα από αυτό το σκίσιμο που έχει ο Καλυθιάρης, ο Τσίγκος, πολύ συγκεντρωμένος, πέρασε τους αγώνες του και είναι τελικά ο νικητής. Νικητής του αγώνα, κόκκινη γωνία, Αρμάνι, Βανίλα. Νικητής της πέμπτης μάχης Muay Thai για απόψε. Της εκπληκτικής μάχης για απόψε. Η αγωνία! Αντώνης Τολεκτρώνης! Θέλω να πω ότι είναι ένα αφιερωμένο στον άνθρωπο που έφυγε άδικα, στον Δημήτρη Κρανιωτάκη.